συναντηθήκαμε. Εγώ το κλιμάκιο του Πασόκ με το επαγγελματικό μελητήριο και με τον πρόεδρο που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας φιλοξενήσει και τους επαγγελματίες και εμπόρους της περιοχής. Τα προβλήματα της αγοράς είναι γνωστά. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, μειωμένη τζίρη, ειδικά ζητήματα εδώ στον νομό Κοζάνης και με τη γνωπία και με το θέμα της ενεργειακής μετάβασης που έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον εμπορικό κόσμο, στους μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι βλέπουν από τη μία μειωμένους τζίρους και έλλειψη ρευστότητας από εργαλεία χρηματοδότησης τα οποία δεν φτάνουν σε 9 στις 10 επιχειρήσεις και από την άλλη πάρα πολλά χρέη από τις αλλεπάλληλες κρίσεις του παρελθόντος που δυστυχώς είναι θηλιά για επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις χωρίς τα εργαλεία της κυβέρνησης μέχρι σήμερα να έχουν αποδώσει. Εμείς λοιπόν επαναλαμβάνουμε τις πάγιες θέσεις για στήριξη της αγοράς. Ζητάμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, 120 δόσεις για τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ με 30% κούρεμα, ώστε να μπορούν να είναι οικονομικά ενεργές επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις μέσα από ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό νόμο, αλλά και άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά, αλλά να φτάνουν σε όλες τις επιχειρήσεις. Και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει πολύ διαφημιστεί και εδώ δυστυχώς στην περιφέρεια αλλά και στον νομό Κοζάνης έχει πολύ λίγα δόση μέχρι στιγμής, να μην φτάνει σε 136 μόνο επιχειρήσεις, αλλά να διαχειριστεί σε όσο δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν 300.000 επιχειρήσεις και 830.000 επαγγελματικά αφημοί σήμερα να αποκλείονται και να έχουν πάρει 6.136 όλες και όλες επιχειρήσεις. Όσο και αν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι έμποροι, οι επαγγελματίες που πέρασαν αλλεπάλληλες κρίσεις και στάθηκαν όρθιοι συνιστούν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας, εμείς πίσω από κάθε μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση και εδώ στην Κοζάνη αλλά και σε όλη τη χώρα βλέπουμε ανθρώπους που μοχθούν κάθε μέρα, εργαζόμενους και εργοδότες χέρι-χέρι να παλεύουν, να επιβιώσουν, να σταθούν, να δουν την επόμενη μέρα με μια καλύτερη ματιά. Εμείς αυτούς κοιτούμε, αυτούς στηρίζουμε, σε αυτούς πιστεύουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζει την αγορά και βεβαίως ως αξιόπιστη αντιπολίτευση θα συνεχίζει να επιμένει και να πιέζει την κυβέρνηση να κοιτάξει επιτέλους τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς. Ο στόχος την Κυριακή. Ο στόχος την Κυριακή είναι να έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ διέψευσε τα προγνωστικά που έλεγαν ότι θα μείνει σε χαμηλά μονοψηφία ποσοστά. Είναι στους νικητές των εκλογών και είμαι βέβαιος ότι την Κυριακή θα έχει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό ακριβώς γιατί το ζητάει η χώρα. Το ζητούν οι πολίτες την επόμενη μέρα να υπάρχει μια αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση.